την πλήρη αποζημίωση των αγροτών του Εύρου που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Μαρτίου του 2018, ζητάμε επιστολή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου, η οποία κοινοποιείται στον Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργο Κέντρο, Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, ο Εύρος βρίσκεται για μία ακόμα φορά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τη στιγμή που υπολογίζονται ότι 90.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων καλύφθηκαν από τα νερά του ποταμού, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα. Ζητήσαμε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Αποστόλου, την πλήρη αποζημίωση όλων των πληγέντων αγροτών του Εύρου, οι οποίοι υπέστησαν και ζημίες εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών του Μαρτίου, αλλά και για αυτούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μπουν στα χωράφια τους για να τα οργώσουν. Συνολικά 90.000 στρέμματα υπέστησαν πλημμυρικά φαινόμενα από τις πλημμύρες του Μαρτίου. Τα 20.000 στρέμματα υπέστησαν μεγαλύτερες ζημίες. Σε 20.000 στρέμματα από αυτά που προκλήθηκαν ζημίες στις καλλιέργειες, κυρίως σιτηρά, σπαράγγια και άλλα, ενώ 7.000 στρέμματα στον κάμπο Θυμαριάς και Τυχερού, αλλά και σε άλλες περιοχές παραμένουν έως και σήμερα πλημμυρισμένα. Θέσαμε και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Πρόκειται για τις επιστολές που έχουμε στείλει, μία σειρά επιστολών από το 2015 έως σήμερα, και επανερχόμαστε σε αυτό το αίτημα. Πρόκειται για 2.600 στρέμματα τα οποία έχουν καταστραφεί από την βίαιη είσοδο των υδάτων του ποταμού Εύρου μέσα σε αυτά τα αγροτεμάχια. Δημιουργήθηκαν κρατήρες, είχαμε φερτές ύλες, κορμούς, δέντρων αλλά και πέτρες. Αυτά τα χωράφια έχουν καταστραφεί, οι αγρότες δεν μπορούν να τα σπείρουν και πρέπει και αυτοί να υποζημιωθούν. Την ίδια ώρα την υπεποίθησή της ότι σύντομα θα βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με τις ισορρευμένες οφειλές των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, εξέφρασε βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατά Σαγκαρά. Οι οφειλές αυτές έχουν συσσωρευθεί από χρόνια και αφορούν ορισμένους ΤΟΕΒ και αγρότες, οι οποίοι σε αντίθεση με την πλειοψηφία έχουν επιλέξει να μην είναι συνεπείς προς τη ΔΕΗ. Μάλιστα, σε πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι υπάρχουν ΤΟΕΒ με οφειλές που αποτυπώνονται με επταψήφια νούμερα και αγρότες με οφειλές δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Όλη αυτή η κακοδιαχείριση αρκετών ετών έχει δημιουργήσει ένα κόστος, ένα χρέος στη ΔΕΗ πανελλαδικά ύψους περίπου 90 εκατομμυρίων ευρώ. Με αποτέλεσμα, πιέζοντας η ΔΕΗ κυρίως τους ασυνεπείς, το ΕΒ, οι αγρότες, έχει προχωρήσει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας σε διακοπές ρεύματος. Ευτυχώς, στη δική μας περιοχή, συνολικά στη Θράκη, έχουμε πολύ μικρά χρέη, περίπου στα 310.000 ευρώ συνολικά στα ΤΟΕΒ της Θράκης. Είναι εξυπηρετούμενα τα περισσότερα χρέη στη δική μας περιοχή. Ήδη τα περισσότερα ΤΟΕΒ έχουν μπει σε ρυθμίσεις στη ΔΕΗ. Τα περισσότερα χρέη είναι εξυπηρετούμενα, ωστόσο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες χρεών, σημειώνει η κυρία Αγκαρά, ενώ τόνισε πως είμαστε σε επικοινωνία με την περιφέρεια. Υπάρχει προθυμία ώστε να πληρωθούν τα χρέη αυτά των συγκεκριμένων ΤΟΕΒ. Δεν μπορεί να υπάρχει, αν και εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές συσκέψεις με τα συναρμόδια Υπουργεία και με τη διοίκηση της ΔΕΗ, πιέζοντας να υπάρχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα πακέτο ρυθμίσεων για τους αγρότες και για τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ που έχουν χρέη στη ΔΕΗ. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν κατηγορίες χρεών και έτσι δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους με ίση αντιμετώπιση. Την άλλη όμως υπάρχει μία ευελιξία στο να κάνουμε ειδικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν οι αγρότες και τα ΤΟΕΒ προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Το κόστος το οποίο ουσιαστικά φορτώνει συγκεκριμένα το ΕΒ που έχουν επάνω τους από στραγγιστικά και αντιπλημμυρικά αντλιοστάσια, μπορούν να πληρωθεί το κόστος του ρεύματος αλλά και της συντήρησης αυτών των υποδομών από τις περιφέρειες. Μπορούν δηλαδή οι περιφέρειες να συμβάλλουν στα λειτουργικά τους έξοδα, άρα και στο ρεύμα, αλλά και στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης. Εκεί βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την περιφέρεια. Ήρθε η ΔΕΗ, μας έκοψε κάποια αντλιοστάσια, οπότε δεν θα μπορέσουν κάποιοι να ποτίσουν έτσι όπως ποτίζα. Θα ποτίσουν μεν, αλλά δεν θα ποτίζουν με την ευχέρεια που ποτίζαν πρώτα. Κάποιους παραγωγούς με πολλή δυσκολία, σας μιλάω ειλικρινά ψυχής,
τους στείλαμε εξώδικα ότι δεν θα τους δώσουμε νερό. Δηλαδή είναι πράγματα πρωτόγνωρα για την περιοχή μας. Σε μια τέτοια έφορη περιοχή να μην έρχονται να πληρώσουν αυτή τη μηδαμινή εισφορά. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να ανταποκριθούν, να έρθουν να πληρώσουν.